στον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μπάμπη, πριν έρθουμε στις πληροφορίες σου, θέλω να δούμε τι είπε πριν από λίγο στη Βουλή ο κύριος Τουρνάρας, ο οποίος παρήχε νέες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των καταθέσεων και την ασταθερότητα του τραπεζικού συστήματος. Να το παρακολουθήσουμε. Οι καταθέσεις των Ελλήνων είναι απολύτως εξασφαλισμένες. Σήμερα βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο της ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Μίζωνος και πρωταρχική σημασίας θέμα είναι η ολοκλήρωση των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου έως τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους, ώστε με τον τρόπο αυτό να διαφυλαχθεί η σταθερότητα και η φερεγγιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα είναι η εξυγίανση μέσω συγχωνεύσεων, που προστατεύει τις καταθέσεις των πολιτών και τις θέσεις εργασίας των εργαζομένων. Αυτά είπε νωρίτερα ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή. Λοιπόν, Μπάμπη, ήταν μια συγχώνευση που και διαφημίστηκε και στηρίχθηκε και εν πολλής δρομολογήθηκε μέχρι να έρθουμε στο χθεσινό αποτέλεσμα. Γιατί φτάσαμε ως εδώ, ποιο ήταν τελικά το πρόβλημα? Το πρόβλημα το βασικό είναι ότι οι άνθρωποι μέσα στην Τρόικα, ένα συγκεκριμένο εμπειρογνώμονας, ο οποίος έκανε μια εισήγηση που έγινε δεκτή, έβαλαν κυρίως το θέμα του μεγέθους. Συγκεκριμένα στο χαρτί που έστειλαν λίγες μέρες πριν οι τρεις της Τρόικα, έλεγε «Δεν μπορούμε να δεχτούμε μια γιγάντια κρατική τράπεζα που θα βρίσκεται υπό δημόσιο έλεγχο για μια μακρά χρονική περίοδο». Και γιατί είναι πρόβλημα το μεγέθος? Για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι αυτό που ακούστηκε, ότι δεν θα μπορέσουν να το πουλήσουν, δεν θα βρεθεί εύκολα αγοραστής. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν νομίζω ότι ισχύει καν. Αντίθετα, ένας σοβαρός επενδυτής ενδιαφέρεται για κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Έχει μια έκταση, έχει μια μεγάλη έδρα μέσα στην περιφέρεια στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα και που έχει ήδη κάνει βαρύτατες επενδύσεις στον τραπεζικό τομέα. Και αυτό γιατί το θυμήθηκαν τώρα, Μπάμπη? Το θυμήθηκαν κυρίως γιατί φαίνεται ότι οι δυσκολίες που υπήρχαν για να βρεθεί ένας ιδιώτης επενδυτής, που ήταν η προϋπόθεση για να κρατηθεί η διαχείριση, η διοίκηση του τραπεζικού σχήματος σε αυτό που λέμε με ιδιωτικούς όρους και όχι με κρατικούς. Αν δεν βρισκόταν ο ιδιώτης επενδυτής, τότε δεν θα κρατείται η διαχείριση σε ιδιωτικά χέρια. Δεν θα ήταν του ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν τα θέλανε, αυτό τουλάχιστον έχουν προβάλει ως δικαιολογία. Αυτό ήταν λοιπόν το άλλο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, αυτό προβάλλανε. Θα μου επιτρέψει να πω ότι προφανώς υπάρχει κάτι το οποίο δεν το λένε και δεν γράφεται κιόλας. Φοβούνται πάρα πολύ το τι θα μπορούσε να συμβεί με μια πολύ μεγάλη τράπεζα, ένα πολύ μεγάλο τραπεζικό ίδρυμα, σε περίπτωση που υπάρχει μια κυβέρνηση, ένας κομματικός σχηματισμός που θα κυβερνούσε, ο οποίος θα ήθελε να χρησιμοποιήσει το τραπεζικό αυτό ίδρυμα για να κάνει δουλειές που θα έβρισκε σωστές. Και επειδή αυτό υπάρχει, δηλαδή η αντιπολίτευση αυτό ακριβώς λέει, είναι ένας πολιτικός λόγος τον οποίο ναι μεν δεν λένε, αλλά οπωσδήποτε εννοούν. Δηλαδή τι είναι αυτό που φοβούνται ότι θα έκανε η αντιπολίτευση, να το καταλάβω? Φοβούνται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο τραπεζικό ίδρυμα που είναι στα χέρια του κράτους, άρα το κράτος έχει τη δυνατότητα να λέει τι θα γίνει, που μαζί με τον προϋπολογισμό να δημιουργήσει τέτοια ζημιά στην Ελλάδα. Αυτοί σκέφτονται ότι ό,τι και να συμβεί στην Ελλάδα, στο τέλος η Ελλάδα θα παραμένει ένα μέλος της Ευρώπης. Θα χρειαστεί να την ξανασώσουμε. Θέλουν να απομακρύνουν κάτι τέτοιο. Είδαμε πάντως τον κύριο Στουρνάρα να λέει ότι δεν μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε για ναυάγιο αυτής της προσπάθειας συγχώνευσης. Είναι πιθανόν στο τέλος να επιτευχθεί αφού ολοκληρωθούν οι ανακεφαλαιοποιήσεις? Ο λόγος που το λέει ο Γιάννης Στουρνάρας αυτό είναι ότι και στην ανακοίνωση της Τραπέζης Ελλάδος, η οποία συντονίζει όλη αυτή την ιστορία και ο κ. Προβόπουλος παίρνει ρίσκα ξεχωριστά και τα παίρνει πάνω του προσωπικά, είναι η λέξη, χρησιμοποιήθηκε η λέξη αναστέλλεται. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα, όταν θα γίνει αυτό, και πρέπει να γίνει μέχρι 30 Απριλίου, διότι ο νόμος έλεγε 30 Απριλίου και αποφάσισε η Τροϊκανή ότι ένας νόμος θα τηρηθεί στην Ελλάδα, που δεν τηρούνται όλοι, 30 Απριλίου θα έχει τελειώσει η ανακεφαλαιοποίηση, ότι τότε και τα δύο αυτά τραπεζικά ιδρύματα, και η Εθνική και η Eurobank, θα είναι στα χέρια του ιδίου ιδιοκτήτη, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένος λόγος που υπήρξε τόση βιασύνη? Κοίτα να δεις. Βασικά, επίτρεψέ μου να τελειώσω αυτό που έλεγα, ότι το τι θα κάνει αυτός δεν το ξέρουμε. Μπορεί μετά να συνεχιστεί, μπορεί να αρχίσει να κόβει κομμάτια, θα αποφασίζει εκείνος. Εκείνος θα είναι ο κύριος πλέον. Άρα, ο λόγος για τη βιασύνη είναι και ένας ακόμη, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και αυτή είναι που πίεζε τον κύριο Προβόπουλο, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, είναι μήνες τώρα, από πέρυσι το καλοκαίρι που έπρεπε να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, που δίνει λεφτά στις ελληνικές τράπεζες και μάλιστα έχει αρχίσει και δίνει και φτηνά λεφτά, όχι τα λεφτά του ΕΛΑ, αλλά λεφτά κανονικά όπως παίρνουν και οι άλλες τράπεζες. Και σου λέει, εγώ έχω μια εκκρεμότητα μαζί σας. Πρέπει να τελειώσει η ανακεφαλαιοποίηση, να είναι σωστά τα κεφάλαια των τραπεζών, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Μετά βλέπουμε τι θα γίνει.
Τι πιθανότητα υπάρχει, Μπάμπη, γιατί ακούμε ότι γίνονται τέτοιες προσπάθειες, ναι, τελικά να εξευρεθούν ιδιωτικά κεφάλαια από τις διοικήσεις των δύο τραπεζών? Ναι, πράγματι υπάρχουν πολλές συζητήσεις και το προσωπικό ενδιαφέρεται και της μιας τράπεζας και της άλλης να βάλουν κάποιους μισθούς. Φοβάμαι όμως ότι αν επιβεβαιωθεί μια εξέλιξη που μάθαινα πριν από λίγο, ότι δηλαδή θα υπάρξει τροποποίηση στον νόμο που επιτρέπει στους μετόχους να είναι οι πρώτοι οι οποίοι συμμετέχουν σε μια αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τότε όλο αυτό το πράγμα θα τελειώσει και θα πάμε κατευθείαν σε ανακεφαλοποίηση με συνθήκες, θα έλεγα, έξω από το νομικό περιβάλλον που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα, και ο νόμος είναι πολύ παλιός, πολύ ισχυρός, και με συνθήκες έκτακτες προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτή η επιταγή ότι οι τράπεζες πρέπει εδώ και τώρα να ανακεφαλοποιηθούν, να τελειώνει αυτός ο κίνδυνος τον οποίο αισθάνονται στην Ελλάδα. Είναι έκτακτες περιστάσεις, όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε να γίνονται, αλλά ξέρεις, σε αυτά τα πράγματα και όπως και σε πολλά άλλα δεν έχουμε τελικώς την... δεν έχουμε δυνατότητα να επιλέγουμε. Κίνδυνοι υπάρχουν για τις καταθέσεις? Βλέπουμε να γίνεται μια αγωνιώδης προσπάθεια στην κυβέρνηση και στο οικονομικό επιτελείο να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, τα γεγονότα της Κύπρου έχουν θορυβήσει, Μπαμπή. Ναι. Δεν θα επαναλάβω αυτό που λένε όλοι, ότι δεν υπάρχει κίνδυνο για τις καταθέσεις. Η αλήθεια είναι ότι τα λεφτά υπάρχουν στην Ελλάδα, έχουν ήδη τοποθετηθεί, άρα λογικά το πράγμα θα τελειώσει ήρεμα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να θυμηθούμε ότι ο κύριος Σόιμπλε πρόσφατα είπε ότι κάθε τράπεζα είναι τόσο ασφαλής όσο το κράτος στο οποίο έχει την έδρα της. Ναι, πράγμα το οποίο πρέπει να ερμηνεύσει ο κάθε τηλεθεατής που μας ακούει πώς. Ότι σε ποια περίπτωση λοιπόν θα υπάρξει κίνδυνος, θα υπάρχει πρόβλημα. Κοίτα να δεις, αν καταρρεύσουν τα πάντα, αν το κράτος δεν τα καταφέρει, τότε θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά έτσι κι αλλιώς τα μέχρι 100.000 δεν έχουν πρόβλημα. Πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό, διότι υπάρχει μια εγγύηση η οποία λειτουργεί ακόμη. Δεν έχει, μέχρι στιγμής δεν έχει αμφισβητηθεί. Δεν λέω ότι η περίπτωση της Κύπρου δεν ήταν ένα τεράστιο θέμα, όπως άλλωστε και άλλες περιπτώσεις που έχουν υπάρξει στην ίδια την Ολλανδία. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι να τις ξαναβάλουμε να λειτουργήσουν. Λεφτά υπάρχουν, τα έχουμε δανειστεί, τα έχει δανειστεί ο ελληνικός λαός μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου. Καλό είναι να τελειώσουμε αυτή τη φάση πριν πάμε στην επόμενη, που όλοι πιστεύουν ότι κάτι θα υπάρξει και θα υπάρξει ένα μέλλον.